Έχουμε έρθει αυτό το συννεφιασμένο απόγευμα, μεσημέρο απόγευμα, στο κεραμικό, στο Steve's Deli, για να φάμε φανταστικά λαχταριστά πράγματα. Πάμε μέσα να δούμε τι γίνεται. Καλησπέρα. Έχεις, βλέπω, τεράστια χαρά. Είστε πολύ φιλόξενοι όλοι εδώ μέσα. Και τα παιδιά, το έχω νιώσει εξ αρχής που έχω έρθει. Μαύρη ώρα και στιγμή. Αλλά πού βρισκόμαστε? Βρισκόμαστε στον κεραμικό, στη μαγαζάρα μας, να πούμε, εδώ στο Steve's. Κέντρο, καλά κέντρο. Πώς προέκυψε η φάση? Γιατί αν κάποιος με το που έρθει εδώ και δει το μαγαζί, λέει σίγουρα πριν ήταν κάτι άλλο εδώ. Έρχεσαι και βλέπεις το χώρο. Και τι ήτανε και πώς τον διαμόρφωσες? Εδώ ήταν ένα παλιό συνεργείο φορτηγών δικέ μου, το οποίο πραγματικά το βλέπεις από την πόρτα που είναι τεράστια για να μπαίνουν τα φορτηγά. Κάτω από την κουζίνα υπάρχει ακόμα η τάφρος που κατεβαίναν οι μάστορες για να φτιάξουν τα φορτηγά. Και το φτιάξαμε, να πούμε, εστιατόριο. Του κάναμε ένα έτσι μακιγιάζ, να πούμε, στο χώρο για να γίνει όμορφος. Πολύ ωραίες εκφράσεις, δεν μεταξύ τους. Ξέρεις, δεν έχω βάλει αρχιτέκτονες, δεν έχω βάλει κανένα, τα έχω κάνει όλα μόνος μου εδώ μέσα. Οπότε για αυτό το λόγο. Φαίνεται. Για αυτό το λόγο όλα γκρεμίζονται, ξέρεις. Κάθασε και το ξέρω. Συγγνώμη για την τούμπα που φάγες πριν. Ήρθε η ώρα λοιπόν, αυτή η ωραία ώρα να ξεκινήσουμε. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ εδώ τα παιδιά που φτιάχνουν, τυπώνουν ωραία μπλουζάκια. Λες και δουλεύεις σε, δεν ξέρω εγώ πού, σε κάποια εταιρεία μεταφορών. Και ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσουμε με starter, κάτι το οποίο μπορείς να παραγγείλεις και σπίτι. Είναι τηγανιτή μακαρονάδα, η οποία έχει κόκκινη σάλτσα με πιπεριές γλυκοπικάντικη, κρούστα από βότανα και γλάσο από παρμεζάνα. Το βλέπετε και πώς είναι πίσω. Ήταν το γλάσο παρμεζάνας. Κοιτάξτε πώς είναι μέσα. Φοβερή η σάλτσα. Δεν είναι η κρούστα του σνίτσελ αυτή η σκληρή. Είναι η πιο μαλακή κρούστα και μέσα έχει και το μακαρόνι με την πικάντικη έτσι τη σάλτσα. Είναι και το γλάσο παρμεζάνας και είναι πολύ ωραίες μπουκίτσες για να ξεκινήσεις εδώ στο Steve's. Τι μπορεί κανείς να βρει στο μενού του Steve's και γιατί το κάνει ξεχωριστό? Γιατί να παραγγείλω εγώ από το Steve's? Η φάση όλη είναι ότι εδώ δεν έχουμε μια ταυτότητα συγκεκριμένη. Μαγειρεύω με τα παιδιά μες στην κουζίνα ακριβώς ό,τι γουστάρουμε να τρώμε. Δηλαδή η φάση είναι τελείως personal. Κάνουμε αυτά που γουστάρουμε και επειδή γουστάρουμε να τρώμε πίτσες και είμαστε τόσο κάγκουρες που γουστάρουμε να τρώμε και μπέργκερ και τα βάλαμε και τα δύο στο μενού ως ναυαρχίδες, μας βγαίνει. Δηλαδή θεωρώ ότι κάνουμε και τα δύο πολύ τίμια. Δεν θα σου πω καταπληκτικά, αλλά τα κάνουμε τίμια. Hot dog. Έχει χειροποίητο λουκάνικο, χαλαπένιος, καραμελωμένο κρεμμύδι, μαγειρεμένος κιμάς και τσένταρ. Αυτό θα το κόψω γιατί πρέπει να το κόψω. Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν παρουσιάζουμε πολύ συχνά hot dog εδώ, Βαγγέλη. Και με αδικείτε, γιατί η αλήθεια είναι ότι σχεδόν ποτέ δεν μου έχετε πει να βγάλουμε να δούμε πώς είναι μέσα ένα ωραίο, γνήσιο, γενναιόδωρο hot dog όπως εδώ των παιδιών. Το ψωμάκι επίσης δεν συμπλήρωσα ότι είναι αφρένιο. Το ψωμάκι έχει ποτίσει τόσο πολύ που μου κόπηκε. Φανταστείτε πόσο μαλακό είναι που μου κόπηκε από κάτω. Και το λουκάνικο έχει μια, έτσι, μια καπνιστή γεύση, λίγο κέικ. Όλα σου μου αρέσουν εμένα τα καυτερά, αλλά εμένα μου αρέσει έτσι που είναι και λίγο καυτερό. Αποφάσισα να μην βάλω πίτσες που υπάρχουν παντού, την κλασική, τη στρογγυλή, την απολυτάνικη, whatever. Κάνουμε πίτσες που δεν τις βρίσκεις στην Ελλάδα πουθενά αλλού. Δηλαδή βάλουμε, έχουμε την deep dish, έχουμε την grandma style, η οποία είναι από το Detroit, με καταγωγή από τη Σικελία. Τα burgers τώρα έχουν κάποια ιδιαίτερα τρικάκια που κάνουμε για να είναι τόσο juicy, θα το καταλάβεις και εσύ, να μένει juicy και να είναι αφράτο το μπιφτέκι και το ψωμί να είναι σύννεφο. Άλλο ένα πιάτο που εγώ το γνωρίζω, αλλά εσείς μπορεί που το βλέπετε αυτή τη στιγμή το επεισόδιο να μην γνωρίζετε, που είναι από τα καλύτερα πιάτα εδώ, είναι το σπαγκέτι με τους κεφτέδες. Σπαγκέτι meatball, κόβω τους κεφτέδες, Βαγγέλη, και θέλω να πάρω έτσι μια γενναιόδορη μπουκιά. Το χαλάω τώρα, το έχει φτιάξει πολύ ωραία εδώ ο Στέφανος, αλλά θα το χαλάσω. Είναι από τα πιο ωραία πιάτα, ρε παιδιά. Αυτό είναι ένα πιάτο το οποίο δεν είναι να μοιράζεσαι. Και οι κεφτέδες είναι τόσο μαλακοί και νόστιμοι. Δεν είναι κεφτέδες που πολλοί κάνουν κοκκινιστούς κεφτέδες με σπαγκέτι και τους τηγανίζουν και μετά περνάνε μια κόκκινη σάλτσα και λένε «Α, φτιάξαμε τηγανιτούς κεφτέδες». Αυτοί έχουν δέσει με την κόκκινη σάλτσα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι οι κεφτέδες είναι μέλι, δηλαδή τους ακουμπάς και λιώνουν. Είμαι σπίτι. Θέλω να παραγγείλω. Έχω το δικαίωμα από το μενού σας να παραγγείλω μόνο τρία πράγματα. Ποια είναι αυτά? Σίγουρα deep dish, τόνι φρατζόλα, πιτσάρα.
θα στη βγάλω να τη δοκιμάσεις. Και ένα μπεργκεράκι τώρα, ξέρω εγώ. Πάμε στις πίτσες. Βλέπετε αυτή εδώ την πίτσα που είναι η Grandma, είναι πίτσα Detroit. Όλα ζυμάρια φτιάχνονται εδώ. Έχει πάνω καραμελωμένα κρεμμύδια ντομάτα που τη φτιάχνουν τα παιδιά. Κιμά από τα κεφτεδάκια που είδατε πριν, πολύ γευστικό. Βλέπετε και πώς είναι από κάτω το ζυμάρι. Αυτή ψήνεται στο ταψί, ψήνεται στους ειδικούς φούρνους που έχουν τα παιδιά εδώ για αυτές τις πίτσες. Μ' αρέσει πάρα πολύ και η ντομάτα που χρησιμοποιούν εδώ τα παιδιά. Για όσους έχουν πάει Ιταλία, καταλαβαίνουν γιατί έτσι σάλτσα μιλάω. Το συνέστημα σε ό,τι έχω δοκιμάσει εδώ είναι σαν να τρως σπίτι σου. Δηλαδή ότι είναι τόσο ωραία τα υλικά που μαγειρεύουν τα παιδιά, που πραγματικά νιώθεις σε αυτή την πίτσα που λες, ξέρεις, καμιά μέρα σου λέει η μαμά ή η σύντροφος, ξέρεις, θα σκέφτομαι να φτιάξω πίτσα σήμερα. Και τρως αυτή τη σπιτική πίτσα που είναι φτιαγμένη, μπορεί να μην είναι τέλεια σχηματικά, αλλά την τρως και λες, κοίτα τι ωραία πίτσα, τι ωραία που την έφτιαξα. Έτσι είναι αυτή. Αυτή είναι και τέλεια σχηματικά, είναι και πολύ νόστιμη. Ποιο είναι το best seller του μαγαζιού, αυτό που ακούτε και φεύγει συνέχεια, ρε παιδί μου, αποκλείται να μην μπορείς να μου προσδιαρίσεις αυτό. Deep dish. Η deep dish είναι αυτή που φεύγει στις παραγγελίες αερά. Σε όλες τις μορφές και τα είδη και όλα. Deep dish pizza. Καλησπέρα. Είμαι ο Νικόλας. Αυτή η πίτσα λοιπόν, η deep dish, λέγεται Italian Heroes. Για όποιον θέλει να παραγγείλει σπίτι, έχει χειροποιεί το λουκάνικο, έχει τη μαρινάρα αυτή που φτιάχνουν εδώ τα παιδιά. Με παρμεζάνες, τυριά, τα πάντα όλα. Βαγγέλη, έλα κοντά, θα το κάνω. Παραγγείλεται αυτό το έπο. Είναι και το τραγανιστό πίσω κομμάτι που εδώ θέλω τους άπιστους που δεν τρώνε στην άκρη από τις πίτσες το γη το πίσω που το πετάνε, λες και είναι κόκαλο. Ελπίζω όσοι το κάνετε αυτό να μην βλέπετε αυτό το βίντεο, να σας απαγορευτεί να το δείτε. Θέλω να σας δω σε αυτή την deep... Θέλω να σας δω σε αυτή την deep dish... Θέλω να σας δω in mix, σε αυτή την deep dish pizza, αν θα πετάξετε αυτό εδώ. Εδώ είναι η μαγιά. Τι είναι αυτό που κάνει το Steve's να ξεχωρίζει και δεν εννοούμε εσένα, γιατί εσύ ήδη φαίνεσαι ξεχωριστός στις καρδιές μας και ο κόσμος δηλαδή σε αγαπάει. Είναι ένα project πολύ προσωπικό, είναι κάτι που το αγαπάμε, δεν θεωρούμε ότι έχουμε πελάτες, έχουμε φιλοξενούμενους. Όλα τα παιδιά εδώ γουστάρουν εδώ και να δουλεύουν εδώ και είναι επιλογή το να είσαι ο Steve's. Έτσι θα θέλαμε να είναι και ο πελάτης, να είναι επιλογή, να γουστάρει να έρθει να φάει, γιατί ξέρει ότι θα βρει κάτι καλό, κάτι ποιοτικό και κάτι το οποίο θα του μείνει, θα το θυμάται και να ξανάρθει. Πάμε και στα μπεργκεράκια. 65 napkins. 67, 65. Αλλά άμα βάλεις άλλα δύο μπεργκεράκια μέσα είναι 67. Γιατί αυτό μπορεί να το ζητήσεις έτσι, αλλά εγώ με τα παιδιά εδώ ότι κάνεις build-up το δικό σου μπέργκερ. Δηλαδή μπορεί να βάλεις μέχρι και 7 μπιφτέκια. Πόσα? 24. Και 24 μπιφτέκια. Δηλαδή ας σου έρθει ένα τέτοιο πράγμα έως εδώ. Άμα είσαι μάγκας, έλα κάντο. Φανταστικές πατάτες τηγανιτές, χειροποίητες, καθόλου λαδίλα. Και πάμε τώρα στο μπεργκεράκι που έχει μαρμελάδα τσίλι, δύο μπιφτέκια, τσένταρ, τυρί κρέμα, ντομάτα η οποία είναι ψημένη στο μαντέμι, cream cheese, bacon. Και τι κάνουμε εμείς τα μπέργκερ εδώ στο iFood Review, Βαγγελή? Βλέπουμε τον εσωτερικό του κόσμο. Τα ζουμιά του τα βλέπετε. Αυτό το κάνεις ωραία γιατί πέφτει πάνω από τις πατάτες και πέφτει όλη έτσι. Ωραία, η μαγεία πέφτει πάνω στις πατατούλες. Just saying τώρα. Είναι τόσο φρέσκο που σκεφτείτε το πίεσα και κόπηκε. Το μπιφτέκι είναι μαγειρεμένο πάνω στην πλάκα και είναι πάρα πολύ γευστικό. Είναι τύπου smash, ξέρετε. Εμένα μου αρέσουν τα smash τα μπιφτέκια. Δεν μου αρέσει το μπέργκερ να έχει χοντροκομμένα μπιφτέκια και τέτοια. Όχι πως δεν το τρώω. Απλά λέω ότι προτιμώ. Υπάρχουν vegan επιλογές στο μενού? Παρότι έχουμε πολύ κρέας ως μπεργκεράδικο, σεβόμαστε πάρα πολύ τη vegan ιδεολογία, πάρα πολύ. Οπότε έχουμε αρκετά πιατάκια και επιλογές vegan και vegetarian, οι οποίες μάλιστα έχουν χαρακτηριστεί και ως πάρα πολύ νόστιμες. Έχουμε ένα εκπληκτικό vegan mac and cheese, το οποίο είναι εντελώς φυτικό. Έχουμε ένα πολύ ωραίο μπέργκερ με τηγανιτά μανιτάρια, nuggets μανιταριού. Πάρα πολύ ωραίο επίσης. Κλείνοντας αυτό το δείπνο, έχω αρχίσει και ζαλίζομαι από το φαΐ. Θα κλείσουμε με το πιτσίσμπεργκερ. Πραγματικά, ποιος σατανάς σκέφτεται αυτά τα ονόματα. Πίτσα από πάνω, πίτσα από κάτω, μέσα έχει μοτσαρέλες, μαρινάρες, μπιφτέκια. Δεν έχω ξαναδοκιμάσει κάτι αντίστοιχο, η αλήθεια είναι. Δηλαδή είναι σαν να τρως με τη ζύμη όλη αυτή που φάγαμε πριν, να τρως μπέργκερ μέσα σε πίτσα. Το οποίο είναι κάτι σατανικό, ειδικά εδώ στο Steve's που είναι όλα έτσι πάρα πολύ γευστικά. Είναι πάρα πολύ ωραίο και είναι και πολύ διαφορετικό. Γιατί όντως είναι σαν να τρως πίτσα, αλλά έχει και το μπιφτέκι μέσα και έχει πολύ διαφορετική γεύση. Και είναι και το ψωμάκι, το οποίο είναι τόσο μαλακό. Είναι όντως σαν ψωμάκι μπέργκερ από κάτω. Επειδή πάνω είναι το ψημένο κομμάτι, από κάτω δεν μοιάζει τόσο πολύ με τη πίτσα που είναι πιο ξεροψημένο. Είναι πολύ μαλακό.
Σε μπερδεύει ευχάριστα. Ποιες ώρες και ποιες περιοχές εξυπηρετεί το delivery? Εξυπηρετεί όλες τις περιοχές του κέντρου. Παγκράτια, Εξάρχεια, Πετράλωνα, όλα αυτά γύρω-γύρω μοναστηράκια. Καθημερινά εκτός Δευτέρας, 7 με 11.30. Τσουκού, είμαστε στη φάση του να ανοίξουμε και πρωί τώρα. Οπότε θα υπάρχει και πρωινό μεσημεριανό. Δεν μπορούσε να μην κλείσει αυτή η επεισοδιάρα εδώ στο Steve's Deli χωρίς γλυκάκι. Αυτό είναι ένα γλυκάκι το οποίο μπορείτε να παραγγείλετε και να έρθει σπίτι σας. Όλοι έχετε καταλάβει τι είναι. Είναι αμερικάνικο cheesecake, το ψημένο το cheesecake, το original. Θέλετε και εσείς γλυκό? Όχι, εντάξει. Είναι στο φούρνο της πίτσας ψημένο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι από τα πιο ωραία ψημένα cheesecake που έχω φάει. Άλλο ένα εξαιρετικό e-food review. Έφτασε στο τέλος του. Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος που φεύγω από εδώ σήμερα. Μπαίνετε και παραγγέλνετε από το e-food Steve's Deli. Μπορείτε να επιλέξετε κάτι από αυτά που δοκιμάσαμε, κάτι που σας άρεσε. Έχει πολλά πράγματα εδώ να δοκιμάσετε. Μπορείτε να δοκιμάσετε κάτι άλλο και να γράψετε κάτω από το επεισόδιο ότι πήρα και αυτό, μου άρεσε πάρα πολύ, δοκιμάστε το. Μέχρι το επόμενο review, να περνάτε καλά και να τρώτε.